πολλά είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, τα δώρα τα οποία μας έδωσε ο Θεός. Ο Θεός δημιούργησε όλο τον κόσμο. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός υπήρχε σκότος επάνω στην Άβυσσο και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Το πρώτο δώρο που έδωσε ο Θεός είναι το φως και από εκεί και πέρα δημιούργησε όλο τον κόσμο. Τον ουρανό, την γη, τη θάλασσα, τα αστέρια, τον ήλιο, τη σελήνη, τα πάντα δημιουργήθηκαν από το Θεό και μας τα έδωσε ως δώρα για να βλέπουμε το Θεό και να δοξάζουμε το Θεό. Βλέπει κανείς με την όραση το Θεό και τον δοξάζει με το στόμα και με την καρδιά του. Επομένως έχουμε τα μεγάλα δώρα τα οποία μας έδωσε ο Θεός για να μπορούμε εμείς να γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού και μέσα από τα δώρα αυτά να γνωρίσουμε την ενέργεια του Θεού, την αγάπη του. Μεταξύ αυτών των μεγάλων δώρων είναι το φως και ο ήχος. Το φως είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως λέγεται στη φυσική, τα οποία, τα λεγόμενα φωτόνια, τα οποία είναι εκείνα που προκαλούν, ερεθίζουν την όραση για να δούμε όλα εκείνα τα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, τους ανθρώπους, την κτήση. Και ο ήχος είναι τα μηχανικά κύματα, όπως λέγεται πάλι στη φυσική, τα μηχανικά κύματα τα οποία κινούν τα άτομα του αέρος και μπορούμε να ακούσουμε, ερεθίζουν δηλαδή, προκαλούν την αίσθηση της ακοής. Και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλο τον κόσμο που μας περιβάλλει και τους ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπούν και έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ακόμη και τη φωνή του Θεού και τη φωνή των ανθρώπων. Μεγάλα δώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, το φως και ο ήχος. Και τα δύο αυτά συνδέονται, για παράδειγμα, με τον κεραυνό. Ακούγεται, ή μάλλον πρώτα η λάμψη και μετά ακούγεται και ο ήχος. Γιατί τα είπα αυτά? Τα είπα γιατί, διότι είναι μεγάλη δωρεά το να έχει κανείς τους οφθαλμούς του και να βλέπει, γιατί δεν πρόκειται μόνο να υπάρχει το φως. Πρέπει να έχει ο άνθρωπος και τους οφθαλμούς, να έχει την όραση για να βλέπει. Και βεβαίως πρέπει να έχει και την αίσθηση της ακοής για να ακούει. Μεγάλη δωρεά το ότι βλέπουμε και ακούμε. Και αυτό φαίνεται από το Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε λίγο πριν και γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά. Στο Ευαγγέλιο φαίνεται καθαρά ότι υπήρχαν δύο οι οποίοι ήταν τυφλοί, δεν μπορούσαν να δουν, δεν είχαν όραση. Υπήρχε βέβαια το φως, υπήρχε ο ήλιος, δεν είχαν όραση για να δούνε τους ανθρώπους οι οποίοι τους περιέβαλαν και γενικότερα την κτήση. Και τους θεράπευσε ο Χριστός όταν είπαν «Η έδαβη ελέησον ημάς» και τους θεράπευσε. Και λίγο πιο κάτω βρήκε, λέει το Ευαγγέλιο, ότι είδε ο Χριστός και κάποιον κοφάλαλον, κοφών, ο οποίος ήταν και δαιμονισμένος. Αυτός δεν άκουγε και επειδή δεν άκουγε από το δαιμόνιο, δεν ήταν κάποια φυσική αρρώστια, δεν άκουγε, γι' αυτό και δεν μπορούσε να ομιλήσει, κοφάλαλος. Αυτός δεν μπορούσε να επικαριστεί το Θεό, να προσευχηθεί όπως το έκανε ο τυφλός, αλλά φαίνεται ότι είχε πίστη μέσα του εσωτερική και ο Θεός άκουσε και είδε την πίστη, άκουσε τη φωνή της καρδιάς και του έδωσε αυτό το οποίο ζητούσε εσωτερικά και άρχισε να ακούει. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι τυφλοί δεν είχαν όραση, αλλά είχαν φωνή, είχαν ήχο, άκουγαν και μιλούσαν. Ο άλλος δεν είχε ακοή, αλλά έβλεπε και αναζητούσε με την καρδία του αυτή τη θεραπεία. Και ο Χριστός έδωσε στο μεν ένα, έδωσε το φως, στον άλλον έδωσε τη δυνατότητα να ακούει και να ομιλεί και να δοξάζει το Θεό. Αλλά όταν ακούσουμε το Ευαγγέλιο, λέει πιο κάτω ότι αμέσως μετά ο Χριστός περιήγαινε όλη τη Γαλιλαία κηρύσσοεν τις συναγωγές αυτών και διδάσκων τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή μετά τα θαύματα τα οποία αυτά τα συγκεκριμένα έκανε ο Χριστός, περιήγε όλη την περιοχή εκείνη διδάσκοντας με το Λόγο. Άρα βλέπετε εδώ έχουμε Λόγο και ακοή. Διδάσκει ο Χριστός και οι άλλοι ακούνε.
Και βεβαίως τους ομιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού. Τι είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού? Είναι η όραση του Θεού. Εδώ λοιπόν τι φαίνεται? Φαίνεται ότι έκανε θεραπεία του τυφλού, θεράπευσε τον τυφλό και θεράπευσε και τον κοφάλαλο, γιατί είναι φοβερό αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει και δεν μπορεί να ακούσει, είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε μια κόλαση, μέσα στην άβυσσο και μέσα στο σκοτάδι. Και αφού το έκανε αυτό, στη συνέχεια οι κήρυτες, αυτούς οι οποίοι άκουγαν τα περί της Βασιλείας του Θεού, και τους μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά το να βλέπει κανείς τον Χριστό μέσα στη δόξα. Είναι αυτό που θα δούμε μετά από λίγες ημέρες, που θα γιορτάσουμε το μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού. Το ότι οι μαθηταί ανέβηκαν επάνω στο όρος, τους ανέβασε ο Χριστός στο όρος Σταβόρ και σε μια στιγμή μεταμορφώθηκε έμπρος στον Αυτόν και έλαμψε το πρόσωπο Αυτού ως ο ήλιος και τα ημάτια έγιναν λευκά ως το φως. Αυτή ακριβώς είναι η Βασιλεία του Θεού. Διότι προηγουμένως τους είπε ο Χριστός: «Εισί την έστον όδε στικότων, ή την εσού μη γεύσετε θανάτου, έως ου είδωση τη Βασιλεία του Θεού». Και αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, η όραση του Θεού, η όραση του φωτός της θεότητος. Οπότε τι βλέπουμε? Υπάρχει όραση και ακοή του σώματος και υπάρχει όραση και ακοή της ψυχής. Είναι άλλη όραση και άλλη ακοή. Είναι δηλαδή το να δει κανείς τη δόξα του Θεού, και αυτό γίνεται με τις πνευματικές αισθήσεις, με την αίσθηση της καρδιάς, με την αίσθηση του νοός, διότι ο νους είναι κάτι άλλο από τη λογική, και όταν είναι καθαρός αυτός βλέπει τη δόξα του Θεού. Και είναι ακόμη και η ακοή, να ακούει κανείς το Λόγο του Θεού, όπως ακριβώς το βλέπουμε στους προφήτες που τους ομιλούσε ο Θεός και εκείνοι άκουγαν το Λόγο του και τον εκήρυταν. Επομένως, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε σωματικές αισθήσεις και έχουμε και πνευματικές αισθήσεις. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία υπάρχει ικανοποίηση όλων των σωματικών αισθήσεων. Υπάρχει πολύ φως, υπάρχει πολύ όραση. Μπορούμε να δούμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Μπορούμε να δούμε μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τον υπολογιστή, μέσα από το τηλέφωνο, να δούμε, να ακούσουμε τα πάντα και να έρθουμε σε επικοινωνία με όλη την κτήση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι να το κάνει κανείς αυτό, εάν δεν έχει όραση και ακοή πνευματική για να ακούει το Λόγο του Θεού και να βλέπει τη δόξα του Θεού? Σε αυτό η Εκκλησία μας οδηγεί, γιατί είναι εύκολο πράγμα και είναι μεγάλη ευλογία από τον Θεό, όπως είπα προηγουμένως, να έχουμε καλό οφθαλμό και να βλέπουμε την κτήση, τα ωραία της κτήσεως, και να ακούμε και να συνεννοούμαστε με τους ανθρώπους. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία από τον Θεό. Αλλά μεγαλύτερη ευλογία από τον Θεό είναι να έχουμε τις πνευματικές αισθήσεις. Γι' αυτό ο Χριστός, όταν ομιλούσε συχνά και έλεγε τις παραβολές, στο τέλος έλεγε «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο». Ποια αυτιά? Αφού τον άκουγαν. Εφόσον άκουγαν, δεν ήταν κουφή, άκουγαν. Γιατί μετά στο τέλος τους έλεγε «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο»? Εννοούσε τα αυτιά τα πνευματικά, την πνευματική αίσθηση της οράσεως, την πνευματική αίσθηση της ακοής, για να βλέπουμε τη δόξα του Θεού και να ακούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα ζούμε σε ένα φοβερό, θα έλεγα, διαφωτισμό. Φως παντού υπάρχει, φως εξωτερικά, φως λογικής, φως γνώσεως και επεξεργασίας, αλλά χρειαζόμαστε έναν φωτισμό πέρα από τον διαφωτισμό, πέρα από τη γνώση των πραγμάτων του κόσμου. Χρειαζόμαστε σήμερα να έχουμε και το φως της γνώσεως του Θεού, αυτό το φωτισμό της καρδιάς, το φωτισμό του νου, και αυτό κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία προσπαθεί με όλα εκείνα τα οποία έχει, τα μυστήρια,
τη ζωή της, την ασκητική, τηρώντας τις εντολές του Χριστού και το Ευαγγέλιο, να αποκτήσουμε πνευματική όραση και πνευματική ακοή, να μην είμαστε πνευματικά τυφλοί και να μην είμαστε πνευματικά κουφοί και να ακούμε τη δόξα του Θεού, γιατί τότε ικανοποιείται όλη η ύπαρξη του ανθρώπου. Να δώσει ο Θεός, αγαπητοί μου αδερφοί, να ανοίξουν αυτά τα πνευματικά μας αυτιά και να ανοίξουν αυτή η πνευματική μας οφθαλμή και να δούμε τη δόξα του Θεού και να ακούμε το τι θέλει ο Θεός να κάνουμε στη ζωή μας. Αμήν.